Κύριε Γενικέ, καλησπέρα. Καταρχάς, χρόνια πολλά και για την ονομαστική σας εορτή. Κρατάει 40 μέρες γιορτή. Έτσι. Βέβαια. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Υγεία πάνω απ' όλα. Και αυτό είναι το ζήτημα που σας απασχόλησε και χθες, έτσι. Αυτό είναι το σύνθημα γενικότερα. Νομίζω ότι χθες φάνηκε από την σχεδόν 3 ώρες τηλεδιάσκεψη που είχαμε με τους Προέδρους των Ομοσπονδιών ότι όλοι βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα και σε, θα έλεγα, απόλυτη προτεραιότητα την υγεία των αθλουμένων. Γι' αυτό άλλωστε και το πρώτο βήμα που θα κάνουμε θα είναι πριν ανοίξουν οι αγωνιστικοί χώροι και αρχίσει η αθλητική δραστηριότητα να δημιουργηθεί σε Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μια επιτροπή που θα καθορίσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα άθλησης για αθλητές, προπονητές, εργαζόμενους σε αθλητικές εγκαταστάσεις, ώστε με απόλυτη ασφάλεια και βήμα-βήμα, χωρίς να ρισκάρουμε, χωρίς να ξεθαρέψουμε. Έχει κάποιο χρονοδιάγραμμα αυτή η Επιτροπή για να καταθέσει την πρόταση, για να δούμε πόσο μετά θα αρχίσει η εφαρμογή? Νομίζω ότι είναι υπόθεση περισσότερο των ειδικών, δηλαδή μέσα σε 1-2 εβδομάδες θα έχουμε οπωσδήποτε έτσι ένα πόρισμα, γιατί μέχρι 4 ουσιαστικά Μαΐου θα είναι κλειστές οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Μόλις περάσει η ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πούμε ποιοι, πώς, πότε θα μπορέσουν να ξεκινήσουν, πάντα όπως λέω, σταδιακά, και το εναρκτήριο σφύριγμα θα το δώσουν οι γιατροί και οι επιστήμονες. Κύριε Γενικέ, η Επιτροπή θα είναι μόνιμη ή απλά είναι όσο διαρκεί και η πανδημία? Θα είναι μια Επιτροπή σε μόνιμη βάση για τη διαχείριση των αθλητικών κρίσεων? Εντάξει, τώρα έχουμε μια υγειονομική κρίση, γι' αυτό και στην συγκεκριμένη επιτροπή κυριαρχούν ουσιαστικά οι γιατροί, mm-hmm. συν τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, συν τον εκπρόσωπο των στανδίων, τον κύριο Χαλιορή, για να έχουμε και το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, επειδή θα υπάρχουν τέτοια ζητήματα που θα προκύπτουν όλο αυτό το διάστημα, θα δημιουργηθεί και μια έτσι επιτροπή διαχείρισης κρίσεων, που δεν ξέρω αν θα πρέπει να εμπλουτιστεί και με άλλα άτομα. Μάλιστα. Αυτό το χρόνο τώρα, μέχρι να ξεκινήσει ό,τι είναι να ξεκινήσει σε προπονήσεις και λοιπά, και ανάλογα το άθλημα, όπως μας λέτε, κύριε Μαυρωτά, θα προχωρήσει η διαδικασία των εγκαταστάσεων, αυτά που πρέπει να γίνουν, όχι μόνο από καθαρισμούς, έτσι, αλλά και από τα μέσα που πρέπει να υπάρχουν εκεί, επισκευές κλπ. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει και το πρώτο που μπορεί να γίνει, χωρίς πριν που είναι δηλαδή οποιοδήποτε αθλητές, αθλούμενοι, προπονητές, οι εργαζόμενοι είναι ήδη μέσα ως επιτοπλίστων, να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες και με τις απολυμάνσεις και με το να υπάρχουν τα αντισηπτικά και όλα αυτά που χρειάζονται και που συλλέγουμε και από τη διεθνή εμπειρία, γιατί είμαστε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Προσπαθούμε να ανταλλάξουμε και εμπειρίες με το εξωτερικό για το πώς ουσιαστικά θα ξαναξεκινήσει να χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού, γιατί μέχρι τώρα είχαμε σταματήσει κάθε αθλητική δραστηριότητα. Mm-hmm. Και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι αύριο μάλιστα θα έχουμε και μια τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στα αθλητικά θέματα, είναι και ο ίδιος αθλητικός τύπος και καταλαβαίνει τη θετική επίδραση που έχει ο αθλητισμός στην κοινωνία και το πόσο σημαντικό είναι να ξαναρχίσει αυτή η αισιοδοξία να υπάρχει στη φυσική δραστηριότητα. Μία ακόμη ερώτηση, κύριε Γενικέ, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Πρέπει να πάμε και μέχρι την Κίνα να συναντήσουμε τον Μάνο Μανουσέλη. Πολίστας στο παρελθόν, Ολυμπιονίκης, με πολύ μεγάλα ρεκόρ. Δεν χρειάζονται περισσότερα βιογραφικά στοιχεία. Γιώργος Μαυρωτάς, το όνομα και μόνο τα λέει όλα. Σε αχαρτογράφητα νερά, όντως. Δεν ξέρουμε από πού ήρθε, ούτε πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησε ο ιός και πόσο θα μας βασανίσει ακόμα. Αλλά μιλώντας στο διατάφτα επί της ουσίας για την επανεκκίνηση των διοργανώσεων, κύριε Μαυρωτά, σταδιακά και με διαχωρισμό των ομαδικών από τα ατομικά, με διαχωρισμό των αθλημάτων σε κλειστό και ανοιχτό χώρο. Ναι, σε διαχωρισμοί θα υπάρχουν σίγουρα, γιατί είναι διαφορετικές κατηγορίες. Για παράδειγμα, τα μαχητικά, τα ομαδικά, τα ατομικά, τα ξηρά, τα υγρά, τα κολυμβητήρια, κλειστού, ανοιχτού χώρου. Επαφών, μη επαφών. Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε και γι' αυτό θα δημιουργηθούν τα συγκεκριμένα ουσιαστικά υγειονομικά πρωτόκολλα και θα είναι ξεχωριστά.
Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό ότι οι αγώνες να μην περιμένουμε να ξεκινήσουν αμέσως για το καλό των αθλητών. Θα χρειαστούν οπωσδήποτε μερικές εβδομάδες προπονήσεων, γιατί έχουν μείνει αρκετό χρόνο εκτός. Τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες. Εξαρτάται από το άθλημα, αλλά νομίζω είναι 3-4 εβδομάδες είναι το minimum, για να μπορέσουμε μετά να έχουμε αγώνες χωρίς να κινδυνεύουν οι αθλητές να τραυματιστούν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ.